Καταρχάς, το πρώτο σφάλμα που είχαμε κάνει είναι ότι για πολλές δεκαετίες είχαμε, όπως είναι γνωστό, διάλογο με την Τουρκία. Η Τουρκία είχε πει θα κάνουμε διάλογο για τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και όχι στην Μεσόγειο. Και η Ελλάδα είχε δεχτεί ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο και δεν συζητούσαμε ποτέ εμείς θέμα Καστελόριζου όταν συζητούσαμε οτιδήποτε θέμα του Αιγαίου. Και αυτό βγήκε μετά από τόσα χρόνια. Μας είχαν εγκλωβίσει σε αυτό και καμία κυβέρνηση όλων των κομμάτων δεν είχε σκεφτεί να πει αυτό. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που υπέδειξε στην Κύπρο να μην κάνει πλήρη οριοθέτηση με την Αίγυπτο πριν 20 χρόνια αφήνοντας έξω το αμαρτωλό τρίγωνο. Άρα η Αίγυπτος, αναρωτιέμαι, γιατί σήμερα να κάνει το χατήρι στην Ελλάδα και να κάνει συνολική οριοθέτηση και να μην της πει. Μα όταν εγώ έλεγα να κουμπώσω με την Κύπρο πλήρως, εσύ της είπες άσε απ' έξω εκείνο το τρίγωνο για να μην φανεί το Καστελόριζο. Το οποίο βέβαια με ιδιαίτερη χαρά το δέχτηκαν οι Αιγύπτιοι. Μάλιστα. Οι Αιγύπτιοι θέλανε να έχουν και το συνεχίζουν βέβαια αυτό. Ο κύριος λόγος που και αυτοί θέλουν τμηματική και δεν θέλουν οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου είναι ότι οι Αιγύπτιοι θέλουν να έχουν θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο με την Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να έχουν δύο μέτωπα. Και τα νησιά το βλέπουν οι τηλεθεατές τώρα, περιγράφονται στους χάρτες, το Καστελόριζο το σύμπλεγμα, ως τμήμα νησιωτικό των Δωδεκανήσων που είναι Αιγαίο. Όχι κάποια άλλη θάλασσα, όχι η Ανατολική Μεσόγειος που είναι η παγίδα που δυστυχώς χρησιμοποιούν και στην Ελλάδα πολλοί διανοούμενοι και όχι μόνο, και πολλοί αξιόλογοι κατά τα άλλα καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου. Δεν πρέπει να μιλάμε για Καστελόριζο. Πρέπει να μιλάμε για σύμπλεγμα νησιών. 14 νησιά είναι όλα και όλα εκεί. Τα τρία είναι μεγάλα, είναι κατοικημένα, έχουν κόσμο πάνω. Και δικαιολογούν πλήρως να έχουν και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΤ. Ο αρχηγός λοιπόν προχθές, τον ξέρω, τον εκτιμώ, το ξέρω, τον εκτιμώ πολύ. Θα μπορούσε αν ήθελε να είναι πιο λεπτή η έκφρασή του. Αλλά επειδή ήταν και υπαρχηγός του προηγούμενου αρχηγού του Ναυάρχου του Αποστολάκη, που είπε και αυτός, θα ισοπεδώσουμε, λέει, το βράχο ή το νησί που θα πάνε. Καλά τα είπανε. Κοιτάξτε, είπανε με τη στρατιωτική γλώσσα αυτό που είναι στα σχέδιά τους. Αυτό που δοκιμάζουν στις ασκήσεις. Αυτό. Ναι, κύριε Σαχίνη, με κοιτάτε περίεργα. Αυτό που θα γίνει, δεν πάνε να λένε οι ακαδημαϊκοί ότι θέλουν, δεν πάνε να λέει ο κάθε κύριος Ροζάκης, προσέξτε, τον σέβομαι. Ό,τι θέλει, δεν πάνε να λένε για απόσταση, δεν πάνε να μην χαράσουν ΑΟΣ, ο κύριος Καριώτης, εντάξει, αλλά οι στρατιωτικοί έχουν ένα σχέδιο, το οποίο στηρίζεται στην πολιτική εθνικής άμυνας. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική εθνικής άμυνας, από όσο ξέρω εγώ και από πολύ παλιότερα. Τα ίδια πολεμικά σχέδια έχουμε και λέμε όλοι οι στρατιωτικοί, τον όρκο των Αθηναίων εφήβων, την πατρίδα ούκαι Ελλάσο παραδόσω, πλοίο δε και αρίο, όσοι σαν παραδέχτε. Αν είναι δυνατόν αρχηγός να σκεφτεί ότι μπορεί να αφήσει τη νησίδα της Ρο ή προπάντων τη Στρογγύλη. Ούτε συζήτηση για το Καστελόριζο που μιλούμε να φύγει. Δηλαδή είναι περιττή συζήτηση και μολύνει το περιβάλλον. Δεν θα έπρεπε να κουβεντιάζουμε καθόλου γι' αυτό.